where you're from. Panda. I got broads in Atlanta. Chase the lean in the family. Credit cards in the scammers. He ain't no licks in the band. Legacies, family. YNC look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. YNC, panda. Pocket smoke, Danny. Silent ball, Danny. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. This nigga pull up your band. Τμήμα κιόλας hip hop. Ναι. Ναι. Πώς, καταρχήν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Θέλω λίγο να μου πείτε δύο πράγματα. Πώς σε λένε? Ηλιάνα. Ηλιάνα. Για πες μας, πόσο χρόνο είσαι? 13. Και πώς ξεκίνησε όλο αυτό για σένα, Ηλιάνα? Σου αρέσει το hip hop, σου αρέσει αυτή η μουσική? Ναι, από μικρή πήγαινα. Και τώρα ξεκίνησα από πρόπερση σε αυτή την σχολή και μετά πήγα στο αγωνιστικό. Αυτό. Έχεις δει διαφορά τώρα που κάνεις και hip hop σε αυτή τη σχολή? Ναι, είναι πολύ καλύτερα, γιατί κάνουμε πιο ωραία τραγούδια, πιο ωραίες χορογραφίες. Επειδή είναι από τις αγαπημένες μου μουσικές οι συγκεκριμένες, δηλαδή μου αρέσει πολύ και αυτό που βλέπω κάθε φορά. Εσύ να πώς σε λένε? Σταματία. Τι φουτσικοποιείς εσύ, πώς χρονίσαι? 10. Κι εγώ συν 10. Αναρωτιέσαι τώρα αν είμαι 20, έτσι? Λέω μήπως, το αναρωτιέσαι κιόλας. Λοιπόν, 10 χρονών, εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι με το hip hop? Ασχολούμαι 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ναι, και μ' αρέσει πολύ. Τι να μην σου αρέσει κιόλας? Εσύ πώς ξεκίνησες από τη μουσική πρώτα, που σου άρεσε και μετά? Ναι, από πρώτη δημοτικού πήγαινα κιθάρα και επειδή μετά μου άρεσε ο χορός, γράφτηκα στη σχολή. Η συγκεκριμένη μουσική σου αρέσει, hip hop? Ναι, πολύ. Ελευθερία, έτσι είναι ωραία. Ναι. Παρές κάναμε μέσα εκεί. Στη σχολή. Ναι. Είμαστε φιλαράκια όλοι μαζί. Ναι. Φυσικά, μου αρέσουν και οι πλεξούδες σας. Εντάξει. Εσύ δεν έχεις πλεξούδες. Ναι. Εντάξει, εσύ είσαι ο... Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Εσύ είσαι ο πόσο χρόνο? 14 προς 15. 14, τρίτη γυμνασίου πας. Ναι. Μπράβο, καγόρι μου. Πώς θα πάμε στο σχολείο? Καλά. Τη μαμά δεν ταλαιπωρείς που είσαι στην εφηβεία? Όχι. Έτσι πιστεύω, θέλω να πιστεύω εγώ έτσι. Έτσι. Μπράβο, αγόρι μου. Δεν ξέρεις, και εμένα η κόρη μου είναι στην ηλικία σου, έχει το νου σου, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει κανένας, αλλά τέλος πάντων. Για πες μας για σένα, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Είχα ξεκινήσει κι εγώ από λίγο πιο μικρός. Αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος που έχω στη σχολή. Πολύ ωραία, τα καλύτερα. Ωραίο για ένα αγόρι, ειδικά έτσι, να ξέρει αυτές τις κινήσεις, έτσι. Εντάξει, αυτή την ηλικία είναι λίγο πιο η εφηβεία κι αυτά. Άμα βγούμε έξω, τα χορεύουμε αυτά. Αναλόγως τη μουσική θα μπει, δεν μπορώ να μπει τώρα. Αν μπει τέτοια δηλαδή, θα χόρευες, αν μετάξω? Θα προσπαθούσα. Το ξεκίνησες για να μάθεις το χορό ή σαν γυμναστική για σένα? Το δεν... Έτσι, απλά ξεκίνησα. Δεν είχα κάποιο στόχο δηλαδή, σαν γυμναστική. Mm-hmm. Απλά ξεκίνησα. Ωραίο πάντως. Νομίζω ότι σου αρέσει. Ναι, μου αρέσει. Είσαι και στο αγωνιστικό τμήμα τώρα, δηλαδή πράγμα που σημαίνει ότι κάνετε και διαγωνισμούς με άλλα τμήματα. Ναι. Δεν έχουμε πάει ακόμα, στο μέλλον. Θα πάτε όμως, έτσι. Ναι. Έλα εδώ κι εσύ, έλα εδώ κορίτσι μου, έλα εδώ κορίτσι μου. Εσένα πώς σε λένε? Βίκη. Εσείς όχι, λες, έχετε το ίδιο χτένισμα σήμερα. Τι μου πάτε ρε κορίτσια να κάνω κι εγώ δύο κοτσίδια δηλαδή? Τι γελάθε, δηλαδή, δεν το κατάλαβα κι εγώ, μα ήμουν κι εγώ στο hip hop, δεν υπήρχε θέμα. Η μαμά της έκανε τις πληξούδες. Ναι. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, για πες μας εσύ, πόσο καιρό ασχολείσαι? Πήγαινα σε μία άλλη σχολή στην αρχή 4,5 χρόνια. 4,5 χρόνια. Δηλαδή, περίμενα να κάνω τον υπολογισμό. Δηλαδή, από πολύ μικρά ξεκινάτε, έτσι? Ναι. Ναι, πράγματι. Και τελικώς? Ξεκίνησα πέρσι και ένα άλλο χορό, όχι hip hop, σε αυτή τη σχολή. Και μου άρεσε περισσότερο και ήρθα τελικά εδώ. Σου αρέσει? Σε εκφράζει το hip hop?
Ναι, είναι και η μουσική που ακούω και μ' αρέσει. Σε καταλαβαίνω, Βίκυ, γιατί και εμένα είναι η μουσική που ακούω. Οπότε μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτό. Και είναι ωραίο έτσι όπως φαίνεται. Δηλαδή, έτσι όπως κάνατε τις σκηνές σας και αυτά, ήταν πολύ έξυπνη και η χορογραφία σας. Πολύ έξυπνη η χορογραφία. Πολύ εντυπωσιακή. Έλα και εσύ εδώ μαζί μου. Είσαι η. Η Ναταλία. Την κόρη μου τη λέει Ναταλία. Oh. Πώς χρόνο είσαι? Με 13,5. Εσύ ταλαιπωρείς τη μαμά? Είμαι σίγουρη! Γιατί τι έχετε πάθει εσείς τα κορίτσια, θα σας τσουρομαδίσω, θα σας βγάλω το μαλλί τριχα-τρίχα, ε! Σας το λέω ξεκάθαρα, δηλαδή. Έλεος πια, μέχρι εδώ. Για πες μας εσύ, πώς το ξεκίνησες όλο αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός γενικά, και όταν ήμουν πιο μικρή έκανα χορογραφίες με τις φίλες μου και αυτά στο σχολείο. Και η μουσική είναι αυτή που ακούω και έτσι το ξεκίνησα. Και νομίζω ότι είναι ωραίο. Κάνατε παρέες, είσαστε δεμένη ομάδα. Ναι. Είναι ωραία. Ναι. Πόσο συχνά πηγαίνετε? 2 φορές την εβδομάδα. Και ανυπομονείς κάθε φορά? Ναι, πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια να λέγεται ότι φαίνεται κιόλας ότι ανυπομονείτε. Γενικότερα, νομίζω ότι είναι και τραγούδια τα οποία θα μπορούσατε να τα χορέψετε και έξω. Ναι, γενικά αυτά που χορεύουμε, εγώ τα ξέρω, τα ακούω όλη την ώρα με τις φίλες μου. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τις μουσικές τις βρίσκει δασκάλα, να πω. Ναι. Είναι ωραίες μουσικές. Ναι. Δηλαδή, είναι τραγούδια που δεν τα ξέρουμε ακριβώς όλα κι εμείς. Ναι. Οπότε εντυπωσιαζόμαστε κάθε φορά. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο σας. Ειλικρινά, μπράβο σας. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά. Μπορείτε να αποχωρήσετε και να φωνάξετε τη δασκάλα σας εδώ. 2 μέτρα κορίτσι κι αυτό. Μα τι ωραίο κορίτσι. Μα τι ωραίο κορίτσι, έτσι. Και τον Ευγένιο εδώ πέρα μαζί μου, που είναι από την Dance Art Academy. Χαίρετε, κυρία μου. Χαίρετε. Ελάτε εδώ να σας παίρνει καλύτερα τώρα εδώ πέρα, λίγο να σας πάρει και το κοντινό, σας παρακαλώ. Αυτό σου, κοπέλα μου. Αυτό σου, αλήθεια. 1,78. 1,78. Για ποιο πάνω είχα? Όχι, τόσο είναι. Είμαι και αδύνατη, οπότε δείχνει πιο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είσαι και αδύνατη και είναι πολύ ωραία. Μπράβο σου. Είναι επειδή χορεύεις όλη μέρα? Δεν νομίζω. Από μικρή ήμουν έτσι. Βέβαια, από μικρή χόρευα, οπότε δεν ξέρω. Μπορεί, ναι. Γυμνάστρια είσαι κανονικά? Όχι, είμαι δασκάλα χορού. Είσαι δασκάλα χορού. Οπότε αυτό κάνεις επαγγελματικά, δηλαδή. Επαγγελματικά ασχολούμαι με αυτό. Και έχεις επιλέξει τον τομέα του hip hop ή γενικότερα πιο διευρυμένο? Ασχολούμαι με το hip hop και τα 3 τελευταία χρόνια ασχολούμαι πολύ και με το dancehall. Είναι ένα καινούριο είδος χορού σχετικά εδώ στην Ελλάδα. Ναι, δεν και... το ξέρω. Ποιο είναι αυτό? Mm-hmm. Είναι ένα καινούριο είδος για εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, που γενικά τις ρίζες έχει από την Τζαμάικα. Τώρα, αν θέλει να αναλύσω τώρα περί του χορού... Και δεν αναλύεις έτσι λίγο περί του χορού. Πράγματα, να πω. Είναι χορός ο οποίος δημιουργήθηκε γύρω στο 1980 στην Τζαμάικα. Γενικά έχει βηματολόγιο, έχει συγκεκριμένα steps. Το δημιούργησε άντρας, οπότε... επειδή κάποιοι θεωρούν ότι το dancehall είναι γυναικείος χορός, δεν είναι. Μπορούν να το χορέψουν και άντρες και γυναίκες. Έχει βηματολόγιο, έχει βήματα και αντρικά και γυναικεία. Και είναι χορός του δρόμου. Δηλαδή μπορεί να το χορέψει. Αυτό που είδαμε από τα παιδιά, τι ήταν? Ήταν hip hop, ναι, δεν είναι dancehall. Δεν είναι, έτσι. Θα δώσουμε μετά μια ιδέα έτσι, για το dancehall περί το τι είναι. Ναι, θα κάνουμε κάποια steps. Βασικά basic steps για να πάρει έτσι μια ιδέα ο κόσμος μετά. Ωραία, ωραία. Θα το περιμένω. Θα φέρεις μετά την ομάδα σου, από ό,τι κατάλαβα. Έχω 2 κοριτσάρες εδώ πέρα, βεβαίως. Φτού και αυτά. Ευγένιε, πολύ ωραία προσθήκη στο Dance Art Academy, έτσι, δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Παράπονο δεν έχουμε. Σήμερα ετοιμάζουμε άλλα είδη χορού, όπως κατάλαβες. Έχουμε hip hop, αφιέρωμα στο hip hop και στο dance hall. Καθηγήτριας μας είναι η Μαρία Φιλιππίδου από τη Θεσσαλονίκη. Διδάσκει και αρκετά χρόνια, είναι πολύ γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε την ευκαιρία να την έχουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη και στο Dance Art Academy. Έρχεσαι 2 φορές την εβδομάδα? Έρχομαι 1 φορά την εβδομάδα και μένω 2 μέρες. Mm-hmm. Παρασκευή, Σάββατο είμαι εδώ. Και είναι αρκετά τα παιδιά δηλαδή που ακολουθούν? Είναι αρκετά και θέλουμε και ακόμα περισσότερα, γιατί θέλουμε έτσι πάρα πολύ κόσμο. Αλλά έχουμε αρκετό κόσμο ήδη. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή όλες οι ηλικίες? Έχω να ξεκινήσω δηλαδή? Όλες οι ηλικίες. Έλα τώρα, Μαρία, τώρα σύνταξη. Χωρίς υπερβολή, όλες οι ηλικίες. Γενικά ο χορός θεωρώ και εγώ και ο Ευγένης και φαντάζομαι όλοι οι χορευτές δεν έχει ηλικία. Και κανένας χορός επίσης δεν έχει ηλικία. Δηλαδή θέλει ο άλλος να ξεκινήσει hip hop σε μεγάλη ηλικία, ξεκινήσει hip hop σε μεγάλη ηλικία, βεβαίως. Και είναι κάτι που μαθαίνετε? Ρωτάω τελείως ξεκάθαρα, γιατί πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και με τον Ευγένη, ότι αναρωτιέμαι, δηλαδή, όλος ο κόσμος έχει το ρυθμό μέσα του. Αυτός δηλαδή ο οποίος λέει, ρε παιδιά, εγώ ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να χορέψω, δεν ξέρω να χορεύω, δεν το έχω. Ισχύει το δεν το έχω ή τελικώς είναι ότι δεν έχει μάθει? Γενικά θεωρώ ότι εννοείται ότι όλοι δεν έχουν το ρυθμό, ότι
Εννοείται ότι όλοι μπορεί να μην το έχουν τόσο πολύ όσο κάποιοι άλλοι, αλλά παρόλα αυτά όλοι μπορούν να μάθουν, απλά παίζει ρόλο ο ρυθμός και το πόσο γρήγορα μπορούν να μάθουν. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μάθει λίγο πιο γρήγορα και να εξελιχθεί λίγο πιο γρήγορα και κάποιος να εξελιχθεί το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο, απλά λίγο πιο αργά. Αλλά όλοι μπορούν να ακολουθήσουν, όλοι μπορούν να μάθουν. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Γιάννης, τι λες? Εγώ συμφωνώ. Απλά το καλό είναι, γι' αυτό και προσπαθούμε τώρα, να έρχονται παιδιά σε μικρότερες ηλικίες, να ξεκινάνε σε μικρότερες ηλικίες, να ασχολούνται με χώρο, γιατί έτσι προετοιμάζουμε και τα παιδιά, προετοιμάζονται μεγαλώντας, ξέρουν και καλύτερα και εξελίσσονται έτσι καλύτερα και μετά είναι πιο εύκολα να μαθαίνουν κάποια πράγματα. Οπότε, ο σκοπός μας, σιγά σιγά να συνηθίζουν να έρχονται και τα παιδιά από μικρότερες ηλικίες να ξεκινάνε να χορεύουν. Άσχετο βέβαια που έρχονται και οι μεγαλύτερες ηλικίες που είναι για κοινωνικό χώρο και γενικώ για τον εαυτό. Κοινωνικός χορός είναι το βάλεις και αυτά. Είναι χορός που μπορούν να χορέψουν παντού. Είναι λατινοαμερικάνικοι χώροι, είναι τάγκο. Το πράγμα, το ναι. Γνωστό το τέτοιο. Ναι. Και έναν άντρα να βρω να με χορέψει ένα ταγκό και τίποτα άλλο, έτσι. Θα το αφιερώσουμε και μια μέρα ακόμα. Και δηλαδή, μην το, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ, βάλτε το στην προτεραιότητά σας. Να μάθω κάπως να χορεύω και να χορέψω με κάποιον και να πω ότι εγώ το έκανα, ρε παιδί μου. Εσύ δεν το έχεις καμιά φορά, δεν θες. Ναι. Ένα ταγκό να χορέψεις, αργεντίνικο, έτσι ωραίο. Όχι, μ' αρέσουν όλοι οι χοροί. Χορεύει και άλλος χορός, Μαρία, να ξέρεις. Μ' αρέσουν όλοι οι χοροί, όλοι οι χοροί. Έχω κάνει μέχρι και belly dance, δεν έχω θέμα. Νομίζω ότι όποιος αγαπάει τη μουσική και το χορό, αγαπάει όλα τα είδη του χορού. Δηλαδή δεν νομίζω ότι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ήθελα λίγο να πω λίγα πράγματα για το αγωνιστικό μας τμήμα. Φέτος έχουμε αγωνιστικό τμήμα hip hop με τη Μαρία. Ετοιμάζονται για αγώνες, θα παίρνουν μέρος στους αγώνες τα παιδιά. Υπάρχουν διάφορες ηλικίες. Είναι μια ηλικία, είναι μια κατηγορία τα παιδιά που θα παίρνουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία hip hop, σε αυτή την ηλικιακά. Και θα διαγωνίζονται με τα άλλα τα παιδάκια στην ίδια ηλικία. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε φέτος, του χρόνου θα ξεκινήσουμε το Μάρτιο στον δικό μας διαγωνισμό που διοργανώνουμε το Μάρτιο. Θα μιλήσουμε ακόμα και τις άλλες φορές γι' αυτό. Mm-hmm. Θα είναι μεγάλος διαγωνισμός, θα είναι διεθνές διαγωνισμός. Με όλες τις κατηγορίες, εκεί θα ξεκινήσουν τα παιδιά πρώτο τον αγώνα τους και μετά πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη που είναι περισσότεροι αγώνες και χορεύουν και εκεί. Φτουφτουφτου, σας ματιάξω, σας εύχομαι τα καλύτερα, κυρία μου. Δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα μάθουμε το dance hall, έτσι. Ναι. Για έλατε ρε κορίτσια και εσείς εδώ. Έλατε να μου δώσετε μια ιδέα κι εσείς. Σας βλέπω λίγο ντροπαλές και δεν κάνει. Σας παρακαλώ, συνέλθετε. Εδώ πέρα είμαστε, τι κάνετε. Τι ωραία κορίτσια κι εσείς. Συγχαρητήρια και το καθένα έχει το διαφορετικό του στυλάκι. Εσύ είσαι η. Μένει. Πόσο χρόνο είσαι? 18. Ποιο μικρό φαίνεσαι, το ξέρεις? Ναι. Είσαι τυχερή. Εσύ είσαι η. Αθηνά. Είσαι πόσο χρόνο? 23. Ποιο μικρό φαίνεσαι κι εσύ? Τι πράγμα αυτό το πράγμα, τι τα ταΐζετε εκεί μέσα, τι τα ποτίζετε χορός, δηλαδή. Να ξέρεις. Χορεύεις. Γι' αυτό εγώ μοιάζω με 50, επειδή δεν χορεύω κάθε μέρα. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Εσείς σε πόσο καιρό το dance hall υπηρετείτε αυτό, θέλατε να μάθετε? Τα τελευταία 4 χρόνια, ναι. Ήταν ο σκοπός μου αυτό συγκεκριμένα, να ασχοληθώ με αυτό το χορό. Πώς τον έμαθες αυτόν, από πού τον άκουσες? Τώρα εγώ άμα τον δω θα τον καταλάβω ποιος είναι. Προς το παρόν δεν μπορώ να καταλάβω. Θα καταλάβεις καταρχήν και τη μουσική. Κομμάτι. Ναι, το γιατί κομμάτι. Το κομμάτι είναι πάρα πολύ. Ναι. Γιατί και το κομμάτι είναι πάρα πολύ γνωστό, οπότε θα καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Περί τίνος χορού. Ναι. Ωραία, οπότε 4 χρόνια εσύ το κάνεις αυτό το. Ναι. Είχα ξεκινήσει από φίλους, φίλες να ακούω τη μουσική. Αργότερα πήγα Θεσσαλονίκη να σπουδάσω. Βρέθηκα σε μια σχολή που διδασκόταν αυτός ο χώρος και εκεί μπήκε το μικρόβιο και το αγάπησα. Και εκγύμναση και διασκέδαση. Εκγύμναση πάρα πολύ. Ναι. Τόσα χρόνια που μπορεί να ασχολούμουν με άλλους χορούς, δεν είχα δει τέτοια εκγύμναση στο σώμα μου, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι. Μπορείς να την πάρεις από κάτω μέχρι πάνω. Να δείτε τι κάνει αυτή η εκγύμναση. Όχι, δείτε λίγο το κορίτσι μου, σας παρακαλώ. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Δεν το συζητάω. Μπράβο, μπράβο, κυρία δασκάλα μας. Και σε εσάς και σε όλα τα αποτελέσματα, δηλαδή. Αυτό είναι γυμναστική, δηλαδή, έτσι. Είναι. Λόγι σου λέει ο άλλος. Είναι απόλαυση, είναι γυμναστική, είναι πάρα πολλά αυτός ο χώρος. Τι τέλεια. Ενώ εσύ, πώς το αποφάσισες να ξεκινήσεις? Εγώ άρχισα πριν ένα μήνα. Ήρθα εδώ να σπουδάσω και με την ευκαιρία έψαχνα σχολές χορού και βρήκα τον dance hall και μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ξεκίνησα και θα συνεχίσω. Και τώρα κοινωνικοποιήθηκες κιόλας, έτσι. Γιατί σπουδάζεις και παράλληλα έχεις κάνει και φιλαράκια, δεν έχεις κάνει? Ναι, εννοείται. Έχει το νου, είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ. Μη φοβάται η μαμά. Να ξέρεις ότι εμείς αγαπάμε, δεν υπάρχει θέμα. Τα περάκια και τέτοια ομένα είναι κοντά ή μακριά πολύ? Είναι Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τα περάκια στέλνονται. Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα, έτσι ακριβώς. Ήταν, τη Μαρία θα λες, δύο φορές που έρχεται, μια φορά την εβδομάδα θα φέρνει κάτι όταν έρχεται. Εσύ λοιπόν εδώ και ένα μήνα, έτσι. Mm-hmm. Και εσύ που είσαι και πιο φρέσκη από εμάς, πώς φάνηκε? Μ' άρεσε πάρα πολύ και θα συνεχίσω. Και αυτό, βλέπω ότι είναι πολύ καλή γυμναστική και μου αρέσει το τραγούδιο του. Οπότε αυτό. Τέλεια. Να σας απολαύσουμε λοιπόν κι εμείς, έτσι, να απολαύσουμε και την καθηγήτρια. Ευγένειες, ξαναπεριμένουμε και εσένα ούτως ή άλλως την άλλη εβδομάδα. Και κάπως έτσι να λήξουμε δηλαδή, με το να παρακολουθήσουμε το πώς είναι ακριβώς αυτός ο χορός ο ιδιαίτερος. Εμείς πάμε, αγόρι μου. Εμείς θα πάμε, αλλά την Μπρατσέτα. Τι θες να πεις? Ωραία, απλά ήθελα να ευχαριστήσω πάλι ακόμα μια φορά εσένα, Ελένη. Σταμάτα να με ευχαριστήσεις, Ευγένεια. Και τα παιδιά που ήρθαν σήμερα. Ναι, όλα. Και τις οικογένειές τους που μας τα εμπιστεύτηκαν. Που ήρθαν σήμερα λίγο. Δυσκολεύτηκαν λίγο να προσαρμοστούν, ντράπηκαν λιγάκι, αλλά μπράβο τους. Ήταν και μικρός ο χώρος. Ναι, 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 και μικρός. Λογικά και τους είπαν, ναι. Θα τα λύσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θα δείτε πώς θα αναπτυχθεί ο χώρος. Θα πάρουμε και από δίπλα. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα αναπτυχθώ και παραπάνω. Σας περιμένουμε. Είστε πολλοί και πρέπει να χωράτε. Ορίστε για εσάς τι θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε κι άλλο στούντιο, θα το μεγαλώσουμε. Λοιπόν, εμείς να φύγουμε από το. Βρισκόμαστε, οπότε μπορείτε να έρθετε. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό πλέον. Να φύγουμε εμείς από το πλάνο και δείτε τώρα τι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Πώς να χορέψετε. Δείτε. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca, woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get pumped up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate it if I don't take pity. More often see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want part with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on. Till I heard them on, let's get it on. Let's get it on, till I heard them on. Girl, it's all good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go out, rotate, car. Anything you want, you know you must get it. Coming in my mansion, yo, ease the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody care, this your man, go let it. Cause you are the number one, girl, wave your hand. Make them see the wedding band, yo. Sexy ladies want power with us. You know they care with us, them now.